Τράγκολα, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Τράγκολα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δυο σας και σε όλους τους τελευταίες. Στη δύση της καριέρας σας, σας έμελε να ζήσετε πρωτόγνωρα και τραγικά γεγονότα. Θα θέλαμε να μας πείτε καταρχάς πού βρίσκονται οι έρευνες και με ποια συναισθήματα διεξάγεται όλος αυτός ο αγώνας. Κοιτάξτε, τα συναισθήματα φαίνονται και φάνηκαν μετά την ανάθεση της δεύτερης βαλίτσας από την λίμνη. Ομολογουμένως είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες τις οποίες επιχειρούν όλα τα μέλη όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Κοιτάξτε, όλα καθορίζονται από το πόσο καθαρά θέλετε και πόση θολούρα υπάρχει κάτω από το νερό. Σαν χθες, επειδή προχθές αναζήραμε τη βαλίτσα και αναταράχθηκε ο πυγμένας, ασφαλώς δεν είχαμε χθες καθόλου ορατότητα. Και το δεύτερο στόχο για να επιβεβαιώσουμε τι είναι, αναγκαστήκαμε αντί με τη χρήση της κάμερας του ρομπότ να καταδυθεί δίτης. Τι να σας πω, οι προσπάθειες συνεχίζονται. Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Τράγκολα, ότι ας πάρουμε την κόκκινη λίμνη. Είναι και η μορφολογία εκεί της λίμνης, έτσι. Είναι και η ορατότητα που δεν υπάρχει. Είναι και το μολυσμένο το νερό. Είναι και η ενδείξεις οι καιρικές συνθήκες. Ας πούμε, χθες είχε μεγάλη ένταση ανέμων. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο σας. Είπατε και εσείς, τάραξε εκεί η λάσπη, δεν ξέρω, αυξήθηκε η θολούρα, δεν βλέπατε καθόλου. Είναι και επικίνδυνο, αντιλαμβανόμαστε. Κοιτάξτε, πριν να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, παίρνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Για να καταληφθεί ένας δίδυς, απαιτείται ολόκληρη διαδικασία. Μπορεί να ξεπεράσει και τις 1,5-2 ώρες για να γίνει όλη αυτή η δουλειά. Όμως, είναι καθοριστικός ο ρόλος και η συνεργασία, αν θέλετε, η επαλήθευση των ευρημάτων του σόναρ μαζί με τη ρομποτική κάμερα. Γι' αυτό, εάν δεν επιβεβαιωθεί ο στόχος που μας δίδει η ρομποτική το σόναρ, τότε τα πράγματα με τη ρομποτική την κάμερα εννοώ, τότε τα πράγματα καθυστερούν και δυσκολεύουν. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες από τη στιγμή που καταδύεται ένας δίτης σε αυτά τα νερά για να έχουμε ορατότητα. Όταν έχουμε ορατότητα, τα πράγματα διευκολύνονται πάρα πολύ. Και όταν λέμε υπάρχει ορατότητα, η ορατότητα είναι περίπου στα 50 εκατοστά. 50 εκατοστά. 50 εκατοστά, μάλιστα. Σας έχει δώσει... Είχαμε ορατότητα 5 με 10 εκατοστά. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Αλλά έπρεπε, επαναλαμβάνω, να επιβεβαιώσουμε το στόχο που μας είχε δώσει το ΣΟΝΑ. Γι' αυτό καταδύθηκε ο δίτης. Οι πληροφορίες λένε ότι επικεντρώνονται οι έρευνες σε τρία σημεία στην κόκκινη λίμνη. Επιβεβαιώνεται αυτές τις πληροφορίες, είναι τρεις οι στόχοι στους οποίους θα επιχειρήσετε και σήμερα ακριβώς να προσπαθήσετε να εντοπίσετε αυτό που αναζητείτε. Κοιτάξτε, οι στόχοι είναι περισσότεροι. Είναι περισσότεροι. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Αρχικά να πω το εξής, ότι πράγματα με συγκεκριμένο σχήμα και μέγεθος. Οπότε με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, με αυτά τα δεδομένα, τότε το έργο γίνεται πιο εύκολο της αναζήτησης. Λοιπόν, οπότε με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν τεθεί στόχοι. Είναι βασικά 3-4 στόχοι. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτήν τη λίμνη, πάρα πολύ ασυνείδητοι, πέτασαν διάφορα.
φτωχούς πλαστικά δοχεία. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Οπότε για μας όταν αυτά είναι καλυμμένα με λάσπη, ναι, αποτελούν στόχο. Δεν μπορούμε να μην τα ερευνήσουμε. Το σόναρ δηλαδή δίνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και σχήματα, έτσι. Το σόναρ μας δίνει κάποια σημεία τα οποία αν είναι μικρή βράχη στην άκρη της λίμνης, αυτό το ξεχωρίζει πολύ καθαρά. Μάλιστα. Λοιπόν, όμως υπάρχουν σημεία όπου υπάρχουν, φαίνονται εξογκώματα. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ λάσπη. Ναι. Τι κρύβεται κάτω από αυτά τα εξογκώματα? Πρέπει να πάει η κάμερα, πρέπει να πάει η δαγκάνα της κάμερας εκεί ακριβώς το σημείο και τις συντεταγμένες που μας δίνει το σόναρ, να χτυπήσει απάνω και να αρχίσει να ρέει η λάσπη. Άμα δείτε από την κάμερα πόση λάσπη ρέει, τι να σας πω. Λοιπόν, οπότε πρέπει να φύγει η λάσπη σιγά σιγά και χρειάζεται χρόνο να γίνει αυτό για να ξεχωρίσουμε τι πράγμα είναι. Κύριε Τράγκολα, αντιλαμβανόμαστε, γιατί μας είπατε και προηγουμένως, μετά που ανασυρθήκε η δεύτερη βαλίτσα, χρειάζονται να περάσουν γύρω στις 48 ώρες για να ηρεμήσουν τα νερά, να καθίσει και η λάσπη. Έχουν περάσει αυτές οι ώρες ώστε να μπορέσετε να κάνετε πιο ουσιαστικές και πιο αποδοτικές έρευνες? Όχι, δεν έχουν περάσει, αλλά ο σκοπός είναι τουλάχιστον να καταφέρει η κάμερα να φτάσει στο σημείο. Ναι. Άμα η κάμερα φτάσει στο σημείο και ανέβρει το αντικείμενο, τότε τα πράγματα ευκολύνονται και κερδίζουμε χρόνο. Δηλαδή όλα αυτά τα σημεία θα κερδίσουμε μεγάλο χρόνο εάν καταφέρουμε να φτάσουμε με την κάμερα την ρομποτική για να δούμε τι είναι. Γιατί να σας πω κάτι και από την ανασύραμε δύο βαλίτσες, αποκτήσαμε εμπειρία. Είναι γιατί, τώρα δεν θέλω να εξηγήσω τα χαρακτηριστικά που βρήκαμε και αναγνωρίσαμε τη μια και την άλλη τη βαλίτσα, ότι είναι βαλίτσα και δεν είναι βράχος και δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε αυτόν τον χρόνο θα προσπαθήσουμε να τον εκμεταλλευτούμε σήμερα στην περιφέρεια. Δηλαδή θα μετακινηθούμε από την ανατολική πλευρά της λίμνης προς το κέντρο και βόρεια της λίμνης. Προς το κέντρο, αλλά σε μεγαλύτερο βάθος, κύριε Τράγκολα. Ναι, και σε μεγαλύτερο βάθος και πλησιέστερα από τις πληροφορίες τις αρχικές που είχαμε πάρει. Καθότι στο κέντρο της λίμνης υπάρχει μια τεράστια άνοση του νερού λόγω των χαρακτηριστικών του νερού και τα οποιαδήποτε πράγματα εκεί εσπρώχνονται προς την περιφέρεια και δι προς την ανατολική πλευρά της λίμνης όπου ανήβραμε τις δύο τις βαλίτσες. Με αυτόν τον σκεπτικό ελπίζουμε ότι στην ίδια περιοχή κάπου βρίσκεται και η τρίτη βαλίτσα. Κύριε Τράγκολα, πώς νιώσατε όταν ανασύρατε την πρώτη ή τη δεύτερη βαλίτσα και έπρεπε να ανοίξετε τη βαλίτσα για να δείτε τι υπάρχει μέσα προτού ειδοποιήσετε τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες? Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω χαρακτηριστικά μόνο το τι συνέβηκε με τη μικρή τη βαλίτσα. Τη δεύτερη. Τη δεύτερη τη βαλίτσα. Ήταν μεγάλη η αγωνία. Εμείς από τα χαρακτηριστικά καταλάβαμε ότι επρόκειτο για βαλίτσα, διότι υπήρχε μια ταλάντευση την ώρα που χτύπησε το σόναρ πάνω στη βαλίτσα. Και άρχισαν να ρέουν οι λάσπες και να βγαίνουν και φυσαλίδες. Λοιπόν, όμως δεν γνωρίζαμε το ακριβές μέγεθος της βαλίτσας. Όταν ο Δίτης κατέβηκε κάτω, ξέρετε, ο Δίτης δεν έχει ορατότητα, δια της αφής ανοιχνεύει για να βρει στα τυφλά, το αντικείμενο. Δηλαδή. Μάλιστα. Αλλά έχουμε συνομιλία συνεχή μαζί του.
και μέσω της κάμερας βλέπουμε κάποιες θολές κινήσεις που κάνουν. Λοιπόν, όταν μας επιβεβαίωσε ναι είναι βαλίτσα, αμέσως η επόμενη ερώτηση ήταν περίπου το μέγεθος της βαλίτσας. Mm-hmm. Και μας είχε πει περίπου 50 με 60, 50 με 50 εκατοστά. Mm-hmm. Αμέσως καταλάβαμε ότι πρόκειται για το μωρό. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε τα συναισθήματα που πήγασαν από αυτήν την πληροφορία που μας έδωσε. Να πω χαρακτηριστικά το εξής, ότι είδα τον Ισπανό να δακρύζει. Ναι. Το χειριστή του τώρα, τότε κατάλαβα ότι δίπλα μας είχαμε ένα σωστό συνεργάτη. Ναι. Με αισθήματα και αυτόν τι λέει, ότι ο άνθρωπος προσπαθεί όπως και εμείς να κάνουμε οτιδήποτε περνά από το χέρι μας για να εκπληρώσουμε αυτόν το έργο. Όχι, δεν κάνετε ακριβώς τη δουλειά σας, κάνετε λειτουργήμα αυτή τη στιγμή για να απαλύνετε τον πόνο των οικογενειών αυτών των ανθρώπων που οι ψυχές τους κλείστηκαν σε αυτές τις πολύ μικρές βαλίτσες όπως τις περιγράφετε, κύριε Τράγκο. Αυτό προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι τέλος. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι και λίγο απρόβλεπτα. Ναι. Δηλαδή μπορεί όλη η επιχείρηση στην Κόκκινη Λίμνη να τελειώσει σήμερα. Μάλιστα. Μπορεί να μας πάρει και κάποιες άλλες μέρες. Μάλιστα. Κανένα δεν μπορεί να προβλέψει. Ναι. Αλλά εάν υποθέσουμε έτσι, το λέω αυτό γιατί το ήδη το έχω πει, ότι εάν μέσω του Σόναρ ή αυτοί οι στόχοι οι οποίοι θα ελεγχθούν δεν αποφέρουν αποτέλεσμα λόγω του μεγάλου όγκου λάσπης που υπάρχει στη Σορμέρο, ίσως η τρίτη βαλίτσα να κρύβεται κάτω από λάσπη και μάλιστα να είναι και σε επίπεδο οριζόντιο επίπεδο και να είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Mm-hmm. Γιατί δεν σχηματίζει το οποιοδήποτε εξόγκωμα, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτήν την περίπτωση, τότε ήδη είμαστε σε επικοινωνία μέσω της Scotland Yard, γιατί ο ειδικός της Scotland Yard όταν ήρθαν εκεί στη Λίμνη και συζητήσαμε, ο ειδικός για τις έρευνες, έτσι, και συζητήσαμε μαζί του, του είχαμε πει ότι εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Γιατί δεν γνωρίζαμε και εμείς εάν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί κάτω από ένα και πλέον μέτρο λάσπης. Και τι σας είπε. Και ο άνθρωπος μας έχει πει ότι όντως υπάρχει, τα αποτελέσματα θα τα στείλουμε, θα είμαστε σε επαφή και υπάρχει η δυνατότητα μέσω ραντάρ το οποίο μπορεί να ανοιχνεύσει κάτω από τη λάσπη και να φτάσει μέχρι τα πετρώματα. Μάλιστα, είναι ένα επίπεδο πάνω από το σώμα. Να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Μάλιστα. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι στην λίμνη Μεμή είναι πιο δύσκολα τα πράγματα λόγω και της μορφολογίας εκεί της λίμνης κτλ. Και ότι ενδέχεται να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο εντοπισμός της ορού της εξάχρονης. Ποιες είναι οι πληροφορίες που μπορείτε να μας πείτε, κύριε Τράγκολ? Ναι, αυτό που μπορώ να πω είναι να επιβεβαιώσω αυτό το βαθμό δυσκολίας που υπάρχει, καθότι η λίμνη αυτή έχει βάθος γύρω στα 70 με 80 μέτρα. Υπάρχει μεγάλη κατοχερία με κρεμούς. Αυτοί την έχουν ελέξει οι δίτες βήμα με βήμα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το σόναρ θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, με μεγάλη ανάλυση που θα γίνει στη στιγμή, αλλά το περισσότερο είναι ότι δεν έχουμε τα δεδομένα της Κόκκινης Λίμνης που αναζητούμε συγκεκριμένα πράγματα με μέγεθος. Και σχήμα. Τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Δεν θέλω να πω κάτι
Μα είναι, ζητούμε, είναι οι πληροφορίες ότι το παιδί έχει ρηχθεί εκεί τυλιγμένο σε ένα χαλί. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Δεν είναι ούτε. Ναι. Και έχει περάσει και αρκετός καιρός. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, περισσότερο δύσκολα. Αλλά και σε περίπτωση. Και αυτό θέλω να το πω. Σε περίπτωση που ακόμα βρούμε κάτι και στα 70 και στα 80 μέτρα βάθος, θα το ανασύρουμε. Γι' αυτό υπάρχει, θα εφαρμοστούν οι τακτικές, οι τεχνικές που εφαρμόζουν οι δίτες και ναι, υπάρχει η δυνατότητα να καταδυθούν δίτες ή να το ανασύρουν. Μάλιστα. Το βάθος δεν μας φοβίζει. Δεν φοβίζει τους δίτες. Είναι εξοικειωμένοι με τα βάθη. Φτάνει να βρούμε αυτόν το οποίο. Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να εντοπιστούν τα πτώματα και των δύο ανθρώπων που αναζητείτε ή αν δεν, αν σε 10 μέρες δεν βρείτε αν από βουνά κάρπες οι έρευνες στο ξυλιάτο θα μπορεί να τερματιστούν οι έρευνες. Κοιτάξτε, ανάλογα με τα δεδομένα που θα έχουμε, έτσι, και αν διεξέλθουμε και τις τρίτες περιπτώσεις, και το τελευταίο στάδιο εννοώ, τότε θα θέσω το θέμα πιο ψηλά για οδηγίες. Εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε, κύριε Τράγκολα, είναι ότι δεν θα εγκαταλείψετε εύκολα αυτή την προσπάθεια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.